αριθμός. Αριθμός. Κοινός αριθμός είναι. Άλλο, άλλο να πούμε αυτό που λέει η Αποκάλυψη ότι θα είναι μια σφραγίδα σε, εκ μέρους του Σατανά προς τους ανθρώπους και τους χριστιανούς. Θα σφραγίσει αν το δεχτούν για να πάρουν να φάνε μεθαύριο. Και άλλο να πεις ότι γράφω ένα νούμερο 666 και είναι μαγικός. Καμιά σχέση τώρα με το άλλο. Μάλιστα. Το 666 είναι νούμερο απλό. Αν όμως αυτό το χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος, γιατί θα το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή για να επηρεάσει ανθρώπους, για να φάνε ή να υποκουγήσουν και να μην κάνουν όπως λέει η Αποκάλυψη, τότε αλλάζει το θέμα. Τότε θα σου πει πάρ το αυτό, προσκύνησέ με το 666, αλλιώς δεν έχεις να φας. Και από εκεί πέρα είναι του πονηρού. Δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι που θα, θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Λήθος. Πλήθη. Πλήθη. Η Εκκλησία τότε λέει η Αποκάλυψη θα είναι η Εκκλησία του Βουνού. Δηλαδή. Δηλαδή δεν θα έχουν να φάνε στον κόσμο, θα τρώνε μόνο αυτοί που θα παίρνουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου, το 666 όπως είπες, και αφού δεν θα έχουν να φάνε στον κόσμο, θα πηγαίνουν στο βουνό να βρίσκουν χόρτα να τρώνε. Και ρίζε από δέντρα, όπως γίνονταν τα παλιά τα χρόνια. Εκεί θα φτάσει κάποια εποχή η Εκκλησία μας. Ποια την ξέρει μόνο ο Κύριος. Σχετικά την εποχή, για αυτούς που βγαίνουν και δίνουν ημερομηνίες καμιά φορά. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Που λένε ότι του 2006 ίσως γίνει πόλεμος, το 2007 ίσως γίνει εκείνο, ίσως γίνει τώρα. Τι έχουν να πούμε. Αυτά είναι όλα από τον Κύριο από μένα. Λέει θα ακούτε πολέμους, θα ακούτε καταστασίες, θα ακούτε έθνη επί έθνη, βασιλείες επί βασιλείες κλπ. Να μην πιστέψετε ότι τότε είναι το τέλος. Αυτά τα ξέρει μόνο ο πατέρας μου και εγώ, λέει ο Κύριος. Καθαρά πράγματα, δεν τα ξέρει άλλος. Εγώ και ο πατέρας μου. Τώρα, εγώ άνθρωπος, τι έχω την ικανότητα να ξέρω πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία ή πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Άλλωστε ο Αντίχριστος υπάρχει. Όχι όμως με την έννοια που το λέει η Αποκάλυψη. Αλλά με την έννοια. Με την έννοια ότι έχει περάσει στον κόσμο μέσα το πνεύμα του Αντίχριστου. Πορνεία, μοιχεία, αδικία, κλέψιμο, σφαγές, όλα αυτά δεν του πονηρού. Είναι αποτελέσματα του πνεύματος του Αντίχριστου που βασιλεύει στον κόσμο. Μάλιστα. Ο Αντίχριστος υπάρχει στον κόσμο. Και κάνει μετάγγιση από τη δική του σκέψη εμάς μέσα. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αυτό είναι ο Αντίχριστος που τον δέχονται ορισμένοι και τον εφαρμόζουν και τον κάνουν. Όχι όμως σαν πρόσωπο που το περιμένουμε. Δεν θα είναι πρόσωπο, λέτε. Πρόσωπο θα είναι. Πρόσωπο θα έρθει όταν θα έρθει. Όταν θα είναι. Πρόσωπο με δύναμη, με μια δύναμη αρχισατανά. Και θα είναι και μάλιστα και άρχοντας. Δεν θα είναι μόνο ένα απλό πρόσωπο. Άρχοντας που θα βασιλεύει. Θα επιβάλλει τη δική του δύναμη και κυριαρχία με τη δύναμη του αρχιδιαβόλου και όλων των στρατονάδων. Αυτό είναι ο Αντίχριστος που περιμένουμε να έρθει. Και θα καλέσει να το προσκυνήσουν. Και όσοι το προσκυνήσουν θα έχουν να φάνε. Όσοι το προσκυνήσουν θα έχουν να φάνε. Θα μαρτυρήσουν. Θα είναι, λένε οι πατέρες, θα είναι οι ανώτεροι όλων των εποχών μάρτυρες. Αυτοί που θα πούν το όχι στον Αντίχριστο. Τόσο πολύ, ε. Οι ανώτεροι, βεβαίως. Έτσι. Πώς θα γίνει. Γιατί θα είναι τέτοια μεγάλη η δύναμη που για να αντιμετωπίσουν πρέπει να οδηγηθούν σε μαρτύριο και σε θάνατο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση και ορισμένοι από τους κληρικούς να γυρίσουν υπέρ του Αντιχρίστου. Πάντοτε υπάρχουν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντοτε να υπάρχουν αυτά. Πάντοτε υπάρχουν. Αν δεν κάνει εξαίρεση πάνω σε αυτό να πει ότι όσοι όλοι. Όχι, από όλες τις τάξεις των ανθρώπων θα πούνε ναι και από όλες θα πούνε όχι. Μόνο που θα είναι λίγοι και εκλεκτοί του όχι και πολλοί του ναι. Αυτό το έχει πει ο Κύριος. Πολλοί εκλεκτοί, ολίγοι εκλεκτοί. Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζουν οι ξένες δυνάμεις ή πονηρές δυνάμεις. Αυτά τα πράγματα που συζητάμε τώρα υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν. Ναι, τα γνωρίζουν. Υπάρχουν οι βαθιά μεμοιημένοι αυτοί που καταστρώνουν και τα σχέδια του διαβόλου. Τότε ποιος όχι ο από τώρα, από αιώνες. Ναι. Τότε ποιος ο λόγος να μην καταστρατηγήσουν καταστάσεις, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, ομοίως όπως είναι, και να εφαρμόσουν σιγά σιγά πράγματα της Αποκάλυψης. Τα εφαρμόζουν. Με δυναμικές. Τα εφαρμόζουν. Έτσι ώστε ο κόσμος αδύναμος οικονομικά, γιατί κοιτάει μόνο το πώς θα φάει. Ναι, μόνο να φάει κοιτάει. Μόνο να φάει κοιτάει. Εφαρμόζουν γιατί τώρα πάμε καλά εδώ. Δηλαδή αυτό που εφαρμόζεται, άρα αυτόματα
ο κόσμος πάει μετά στην Αποκάλυψη και λέει: Κοίτα, αυτό το πράγμα έγινε. Να, να λέει, έγινε. Αυτό υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Ή έρχεται από μόνο του και εμείς φανταζόμαστε ότι είναι αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αυτά είναι προφυτευμένα και προδιαγραμμένα. Πώς, με τι τρόπο. Να, όπως ο γιατρός βλέπει μια αρρώστια, πού θα φτάσει και σου λέει: αυτός θα πεθάνει. Ο Κύριος μας έχει κάνει την πρόγνωση, ότι αυτά θα γίνουν κάποια εποχή. Απλώς πρόγνωση. Όχι όμως ότι καλά και σώνει κάτι, μην τα κάνετε. Για να είστε εντάξει. Αφού υπάρχει επιλογή, θέμα επιλογή σήμερα. Αυτή δεν είναι η στρατηγική μου, ποτέ ο Κύριος. Και αυτό και ο ένας λέει: Εγώ σε αρνούμε, και ο άλλος λέει: Εγώ σε θέλω και με θυσία ακόμα στον Χριστό. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα ότι είμαστε βολεψάκιδες. Τι εννοώ με αυτό. Καλό σε Χριστέ μου. Έχω να φάω, έχω να ντυθώ, έχω να παραπεράσω. Σε ευχαριστώ, χίλιες δόξες δάκες. Έτσι και καταλάβουμε ότι ο Χριστός ζητάει και θυσία, όποια θυσία και είναι αυτή, λέμε δεν μας κάνεις, κάνεις την πάντα. Δεν σε ξέρουμε. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα από τη δική μας κοινωνία έτσι ζει. Και η άγνοια, η οποία βασιλεύει μέσα στους χριστιανούς βαπτισμένους, είναι άπειρη, απεριόριστη. Δεν ξέρω ποιος προφήτης, ποιος μεγάλος θα βγει, λένε, θα θηλιάσει. Και έτσι το λέει και η γραφή. Θα θηλιάσει για να αποκαταστήσει, λέει, την τάξη στον κόσμο. Θα φάει λεπίδι όμως από τη θηλιάς. Λέει, πεθάνει, ζει από τη θηλιάς. Σε έναν κόσμο τέτοιο θα έρθει από τη θηλιάς. Θα κηρύξει, θα έχει τους εκλεκτούς του, θα δίνει του Χριστού οι εκλεκτοί, και μετά θα κλείσει η αυλαία, θα έχουν δεύτερα παρουσία. Οπότε βλέπεις, υπάρχουν αυτά και είναι γραμμένα, αλλά υπάρχει, παραλαμβάνω, σκοτάδι στον κόσμο. Δεν θέλει να ανοίξει ούτε τη γραφή, ούτε να μελετήσει βίους Αγίων, να δει τα μαρτύρια που έχουν περάσει Άγιοι. Έπειτα δεν θέλει και τον συνάνθρωπό του, που εκεί πέρα όλα είναι δυνατά και όλα γίνονται. Ή καμιά φορά θέλει να τα ακούει κάπου και αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι λίγο να τα ακούει, να του έρχονται κάποιες αναλαμπές και μετά ξανά πάει τα ίδια. Για να έχει κυκλοπαιδική γνώση, θα λέγαμε, απλώς έτσι. Απλά. Ναι, όχι, σε θυσία δεν υποβάλλεται. Σε θυσία, άντε να βρούμε 3% να υπάρχουν και με το ζόρι 1% που να δέχονται τη θυσία που ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Να λάβεις πόσο στην εκκλησία οι περισσότεροι που πηγαίνουμε. Πάμε για να πούμε ότι τα έχουμε καλά με τον Χριστό. Όχι για να κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός. Το γεννηθεί το θέλημά σου. Για να του πούμε, ξέρεις, ήρθε, μας είπες να έρθουμε. Ήρθαμε. Καλό είναι γι' αυτό. Αλλά για να υποβληθούμε στις θυσίες που ζητάει ο Χριστός και να πούμε και στις μερικές θυσίες. Γραφή μελέτης γίνεται. Προσευχή στο σπίτι και πρωί και βράδυ σε τακτές ώρες, να μην πω και το μεσημέρι, αλλά πρωί και βράδυ τακτές ώρες, γίνεται. Υπάρχει επίσκεψη στον άρρωστο ή στο φτωχό. Αυτά είναι βασικά πράγματα που τα λέει ο Χριστός. Πόσοι από εμάς τα κάνουμε. Πόσοι. Αυτές είναι θυσίες που μπορεί να γίνουν. Και όμως δεν τις κάνουν. Και μετά λέμε, ήρθα Χριστέ μου να προσευχηθώ στην εκκλησία. Δεν ακούει ο Θεός τέτοια προσευχή. Άμα δεν γίνονται αυτά, προσευχή δεν ακούγεται. Η προσευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και η ελεημοσύνη, αν δεν υπάρχει, δεν ακούει ο Θεός. Όλα αυτά που λέμε μαζί που λέτε. Δεν γίνεται χωρίς αυτά προσευχή. Πώς το κάνουμε. Μισά πράγματα. Κάποτε είχα έναν συνάδελφο, ο οποίος είχε συγκλονιστεί από ένα περιστατικό. Περιστατικό, ζωντανό, το είδε με τα μάτια του. Το είδε, αλλά δεν άλλαζε. Θα το πω. Κάποιος είχε ένα πρόβλημα, καυτό σπίτι μέσα, βάδιζε ο συνάνθρωπός του για τον τάφο από μια πολύ βαριά άρρωστη. Το πλησιάζε και το συνάνθρωπο εκείνο, όχι τον άρρωστο βαριά, τον άλλο που τον περιπιότανε. Τι κάνει, πώς πάει ο άνθρωπός του και λοιπά, του λέγανε. Έλεγε ότι δεν πάει καλά, θα πεθάνει και τα ρέστα. Είχε την πιο χοντρή αρρώστια μέσα από τις αρρώστιες. Και φτάσει στο χείλος της αβύσσου. Άντε, λέει, τι γίνεται, πώς πάει, μια μέρα το ρωτήσαν. Λέει, ξέρεις, κάποιος γέροντας που είχα πάει, τους είπε εκείνος,
μου είπε ότι θα γίνει καλά. Έγινε αυτό που είχε πέρασει. Και τρίβανε τη μούρη του και γυρίζουν και του λένε οι άλλοι. Ρε εσύ, Τάσο το όνομά του ήτανε. Είδες. Άλλαξε κι εσύ, κάνε κάτι. Εγώ αυτή, σε αυτήν την ηλικία δεν αλλάζω, με σοβέζικα πράγματα δεν κάνω. Ή θα γίνω χριστιανός ή θα είμαι χριστιανός. Δεν ήθελε τη θυσία. Είναι φοβερό πράγμα, η θυσία. Η θυσία είχε γλύκα όμως. Είχε γλύκα. Δουλεύεις, δεν δουλεύεις. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Κουράζεσαι. Όπως όλοι. Όταν αμείβεσαι, ικανοποιείσαι. Πάλι όπως όλοι, το γνωστό. Ναι, μπράβο. Θέλω να καταλήξω ότι χωρίς να κοπιάσεις, δεν αισθάνεσαι ικανοποίηση.